Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη για όλους και για όλα του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Ανδρέα Ξανθού. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το πάρτι που έχει γίνει στο χώρο της υγείας και δεν το λέω εγώ, το λένε πολλές δικογραφίες που πλέον σας έχουν φτάσει στη Βουλή. Το λέει το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί και αναζητά ευθύνες πια και πολιτικών προσώπων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτό το κύκλωμα και το πάρτι που είναι δεδομένο ότι έχει γίνει φτάνει ψηλά. Δηλαδή είχε και πολιτικούς παράγοντες που είτε το κάλυπταν είτε συμμετείχαν. Κανείς δεν μπορεί να, στα σοβαρά να διαφωνήσει ότι υπήρχε ένα διαχρονικό πάρτι στον χώρο της υγείας. Θεωρώ ότι γενικότερα το ζήτημα της διαφθοράς και της διαπλοκής με συμφέροντα είναι ένα δομικό πρόβλημα στο δημόσιο βίο της χώρας και στη λειτουργία του κράτους. Αλλά ειδικά στον χώρο της υγείας νομίζω ότι αυτό είχε πάρει μια ακραία μορφή. Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά του ήταν καταρχήν η έλλειψη ενός μηχανισμού ελέγχου είτε στην διαδικασία της τιμολόγησης των υλικών, των φαρμάκων, των υλικών, των προμηθειών ακριβώς, είτε στην διαδικασία της ζήτησης από την πλευρά των υγειονομικών κυρίως, των γιατρών, δηλαδή στη διαδικασία της συνταγογράφησης εξετάσεων, φαρμάκων, της παραγγελίας ακριβών θεραπευτικών πράξεων κλπ. Δώστε μας ένα παράδειγμα, δηλαδή ποιο ήταν το ποσοστό, ας πούμε, υπερτιμολόγησης. Συνολικά νομίζω ότι υπήρχε ένα πολύ ψηλό ποσοστό παραοικονομίας στον χώρο της υγείας, που ενδεχομένως να υπερεύαινε και το 1 τρίτο του συνολικού κόστους, να ήταν δηλαδή ένα πεδίο μαύρου χρήματος, το οποίο κυκλοφορούσε, υπερκοστολόγησης, υπερτιμολόγηση υλικών κλπ. Μιλάμε για δις δηλαδή. Προφανώς. Δις μαύρα. Όχι τζίρο μόνο. Βεβαίως. Αυτό ήταν ένας μηχανισμός λοιπόν, αδιαφανής μηχανισμός παραγωγής χρήματος, το οποίο διοχετευόταν είτε σε κρατικούς λειτουργούς, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα της διερεύνησης από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι αυτό το πάρτι λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχει σαφέστατη πολιτική κάλυψη. Είναι η πολιτική ευθύνη δηλαδή για την διαχείριση στον χώρο της υγείας, θεωρώ ότι έχει πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ονοματεπώνυμο. Άλλο αυτό όμως. Αυτό ακριβώς. Άλλο η συμμετοχή ακριβώς, στο πάρτι, αυτό, είναι. Προφανώς. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι αυταπόδεικτο. Αυτό το οποίο τώρα οφείλουμε να διερευνήσουμε είναι οι τυχόν ποινικές ευθύνες είτε κρατικών λειτουργών είτε πολιτικών προσώπων. Και νομίζω ότι σωστά η Βουλή, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, συγκρότησε την Εξεταστική Επιτροπή και ελπίζουμε με την συνδρομή και των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, με την αξιοποίηση δεδομένων και στοιχείων που μπορούν να προκύψουν, θα εμφανιστούν οι πτυχές αυτής της ιστορίας πρώτον, και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς προφανώς είναι να αποδώσουμε τις ευθύνες όπου υπάρχουν, να μην δοθεί η αίσθηση επουδενή, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία, μιας ασυλίας και μιας ομερτά του πολιτικού συστήματος για τη φαυλότητα του παρελθόντος, αλλά το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να εντοπίσουμε τα κενά, τα ελλείμματα, τις τρύπες, ας πούμε, επιτρέψτε μου να πω, του συστήματος, που επέτρεψαν να γίνει αυτό το πάρτι και να το θωρακίσουμε θεσμικά το σύστημα υγείας. Θα σας ρωτήσω και για αυτό, κύριε Ξανθέ, γιατί είστε 2 χρόνια κυβέρνηση πια. Δεν είστε δηλαδή χθεσινοί. Αλλά θέλω πριν να πω το εξής. Επειδή μιλήσατε για ομερτά, ο νόμος σιωπής φαίνεται ότι σπάει, έχει αρχίσει και σπάει. Έχουμε, ας πούμε, έναν βασικό εμπλεκόμενο, είναι και προφυλακισμένο στον Κορυδαλό, τον κύριο Μαρτίνη, ο οποίος με κατάθεσή του, απολογία του που έχει έρθει στη Βουλή, έχει κατονομάσει συγκεκριμένους υπουργούς, πολιτικά πρόσωπα. Θα έρθει τώρα σε λίγες μέρες εκεί στην Επιτροπή σας και θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε, αν πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί μια άκρη. Με τον Ερυθρό Σταυρό, προφανώς εκεί έχουμε την πιο, ας πούμε,
προχωρημένη μορφή διερεύνησης, με την έννοια ότι έχουμε μια δικογραφία η οποία έχει αποσταλεί στη Βουλή. Θα διερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή αν προκύπτουν ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα και άρα αν θα ακολουθηθεί άλλου τύπου διαδικασία, αν θα πάμε δηλαδή σε προανακριτική. Σε προανακριτική που είναι πιο ποινική, ας την πούμε, διαδικασία. Ακριβώς. Αλλά προφανώς και εκεί η προϊστορία έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή το πώς φτάσαμε στην πώληση είναι το θέμα. Πώς δηλαδή ένα νοσοκομείο που είχε ένα κοινοφελή χαρακτήρα μέσα από μία επίσης φαύλη διαχείριση, αυτό είναι απολύτως σαφές, κατέληξε... Είναι στον κορυδαλό, κύριε Μαρτίνης. Ναι, ακριβώς, κατέληξε να χρεοκοπήσει, να έχει μία πολύ υποβαθμισμένη λειτουργία για πολύ μεγάλο διάστημα και να καταλήξει να πωληθεί σε ένα τραπεζικό όμιλο μέσω μιας παρένθετης εταιρείας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί δηλαδή στην ουσία μέσα από ποιες διαδικασίες και με ποια συμμετοχή του πολιτικού συστήματος, γιατί κάτω από τη μύτη του πολιτικού συστήματος ήταν σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως και με την άμεση εμπλοκή πολιτικών προσώπων, υπουργών, συγγενών τους κλπ. Σε όλη αυτή τη διαχείριση και του Ιδρύματος του Ερυθρού Σταυρού αλλά και της διοίκησης του Ρίκος Ντινάν, φτάσαμε σε αυτή την κατάληξη. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα διερευνηθεί. Κατά την άποψή μου έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί και εκεί έχουμε μια τριγωνική σχέση περίπου τραπεζών, επιχειρηματιών, πολιτικού συστήματος κλπ. Και πιστεύω ότι επειδή είναι και η πρώτη υπόθεση που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή, θα προχωρήσει σύντομα και θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Τα άλλα δύο πεδία διερεύνησης που είναι το ΚΕΛΠΝΟ και η υπόθεση των φαρμάκων προμηθειών στο ΕΣΥ, στο Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι θέλουν επίσης μεγαλύτερη διερεύνηση. Θα χρειαστεί να κληθούν πρόσωπα, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικά στελέχη, διοικητές οργανισμών για να δώσουν την οπτική τους και την άποψή τους. Και πιστεύω μέσα από αυτή την όλη ιστορία το κέρδος νομίζω για την κοινωνία θα είναι όχι απλώς να σκανδαλολογήσουμε και ενδεχομένως να αποδώσουμε και ευθύνες σε κάποια πρόσωπα. Το κέρδος για την κοινωνία θα είναι να υπάρξει μια, να διευκολυνθεί μια παρέμβαση εξυγιαντική για όλο το σύστημα υγείας, το οποίο να διασφαλίζει ότι οι πόροι, οι λιγοστοί πόροι που μπορούμε να διαθέσουμε αυτή την περίοδο σαν χώρα, επενδύονται αποδοτικά, πραγματικά καλύπτουν ανάγκες, τεκμηριωμένες ανάγκες του πληθυσμού, υπάρχει μια χρηστή διαχείρισή τους και δεν γίνεται μια κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό το κύκλωμα που φαίνεται ότι ήταν ευρύ και ξέρετε, είχε τις ρίζες του και εδώ, σε αυτό το Υπουργείο, εδώ που μιλάμε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έχει εξαρθωθεί αυτό το κύκλωμα. Έχουμε μία πολιτική ηγεσία η οποία έχει πει για πρώτη φορά δημόσια ότι το σύστημα υγείας χρειάζεται ηθικοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή μία σοβαρή εξυγιαντική τομή. Αυτό δεν λεγόταν μέχρι τώρα με τόσο καθαρό τρόπο. Είχαν υποθεί κατά καιρούς διάφορα για πειράγχας, για τροπικά του συστήματος κλπ. Αλλά αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα σχέδιο δηλαδή, το οποίο έχει ανοίξει μέτωπα με το ΚΕΛΠΝΟ, έχει ανοίξει μέτωπα στο χώρο των προμηθειών, έχει ανοίξει μέτωπα στο χώρο των εργολαβικών συνεργείων στα νοσοκομεία, έχει ανοίξει μέτωπα στην διαπλοκή του συστήματος υγείας με τα μίντια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό σχέδιο αντιμετώπισης του σκληρού πυρήνα της διαφθοράς του σύστημα υγείας, που προφανώς δεν ισχυρίζομαι ότι έχει αποδώσει στο σύνολό του και ότι έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Δεν ισχυριζόμαστε αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι έχουμε δώσει το πολύ σαφές πολιτικό σήμα ότι δεν υπάρχει ανοχή και συγκάλυψη από τη μία, ότι δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές που προσβάλλουν και την αξιοπρέπεια του συστήματος υγείας και την αξιοπρέπεια των έντιμων λειτουργών του, αλλά και κυρίως την αξιοπρέπεια του πολίτη. Και αυτό αφορά και τη συναλλαγή με τον άρρωστο, την εκμετάλλευση του αρρώστου, δεν δηλαδή αφορά μόνο συναλλαγή με συμφέροντα και εταιρείες, αλλά αφορά και τις άτυπες πληρωμές στο σύστημα υγείας. Για να γίνει αυτό, για παράδειγμα, για τα φάρμακα,
Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο τώρα προχωρούμε, την ομοθέτησή του, ένα μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας φαρμακευτικής καινοτομίας, δηλαδή το γνωστό HTA. Ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα πρώτο, ήδη πριν από λίγες μέρες, δηλαδή στο Πολυνομοσχέδιο, νομοθετήσαμε τα πρώτα κριτήρια HTA για την αποζημίωση των φαρμάκων, των νέων φαρμάκων. Θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός φορέα που θα έχει αυτή την ευθύνη. Το δεύτερο είναι να ενισχύσουμε στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να υπάρχουν φίλτρα, να υπάρχει έλεγχος, να μην υπάρχει μια ασίδωτη συνταγογράφηση και ζήτηση ακριβών εξετάσεων, αχρίαστων πάρα πολλές φορές και ατεκμηρίωτων επιστημονικά. Από φορτών και τα ταμεία, βεβαίως, με κόστος. Και το τρίτο πολύ σημαντικό και εξυγιαντικό ζήτημα είναι να ενισχύσουμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα, ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης δίκαιων, προσιτών και βιώσιμων τιμών αποζημίωσης είτε για τα φάρμακα είτε για τα υπόλοιπα υλικά. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό θα περιορίσει δραστικά την υπερτιμολόγηση και τα υπερκέρδη τα οποία είχαν συσσωρευτεί από ορισμένες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι για αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν τελευταία και μιλάω για την κλοπή μεγάλων μηχανημάτων. Φαίνεται ότι είχαν και όγκο τα συγκεκριμένα, ήταν εύπλαστα βέβαια, μου είπατε λίγο πριν. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάνει κάτι σε σχέση με την συνεργασία εκ των έσω που φαίνεται ότι υπήρχε. Έχουμε δώσει εντολή στις διοικήσεις των νοσοκομείων να εποπτεύσουν πολύ συστηματικά αυτή τη διαδικασία, να συνεργαστούν με τις αστυνομικές αρχές, να βοηθήσουν στην έρευνα που γίνεται και να ταυτόχρονα να υπάρξει διοικητική έρευνα μέσα στα πλαίσια του νοσοκομείου, των ανθρώπων που είναι στις βάρδιες, των ανθρώπων που είναι σε κρίσιμα πόστα, στην φύλαξη κλπ. Για να δούμε, από ό,τι φαίνεται, ακριβώς, ναι, δεν για να δούμε, να εντοπίσουμε. Πιθανότατα πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι και ένα κάποιο κύκλωμα διεθνές το οποίο διοχετεύει προς το εξωτερικό αυτό το υλικό, γιατί νομίζω ότι στη χώρα μας ποιος να τα απορροφήσει τώρα. Ακριβώς. Είμαστε Σάββατο πρωί και πρέπει να σας ρωτήσω και θέλω να σας ρωτήσω για την πορεία της υγείας του κυρίου Παπαδήμου. Είμαι βέβαιη ότι επικοινωνήσατε με το νοσοκομείο. Θέλω να μου πείτε πώς πάει, αν είναι καλύτερα και πότε προβλέπετε η έξοδος του από το νοσοκομείο. Έχουμε κοινωνία καθημερινή και με τους γιατρούς και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Εγώ χθες μίλησα και τηλεφωνικά μαζί του, το ευχήθηκα καλή ανάρρωση. Α, μιλήσατε μαζί ναι, του. Ναι, 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 ναι. Γιατί την ημέρα που έγινε το τρομοκρατική επίθεση και το συμβάν, έλειπα στο εξωτερικό. Δεν είσαστε ναι, εδώ, ναι. Ναι. Είδαμε τον κύριο Πολάκη. Ναι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς είχε μια πολύ καλή εξέλιξη το πρόβλημα της υγείας. Το αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς του Ευαγγελισμού, του Συστήματος Υγείας, νομίζω με πολύ αξιόπιστο τρόπο. Πώς τον ακούσατε? Εντάξει, ψύχραιμα τον άκουσα έτσι. Και νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάποιος σκέφτεται ότι απέφυγε το χειρότερο. Αισθάνεται μια ανακούφιση δηλαδή από το ότι θα χρειαστούν ενδεχομένως και κάποιες συμπληρωματικές παρεμβάσεις από κατάσταση στο επόμενο άρα διάστημα. Άρα δεν προβλέπεται η, ναι, αλλά άμεσα, όχι, νομίζω, η άμεση εξοδός του. Από ότι η ενημέρωση είναι ότι θα καθίσει λίγες μέρες ακόμα. Α, θα καθίσει και στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν ενδεχομένως κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στα μέρη του σώματος, στα πόδια που είχε δεχτεί το χτύπημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.